Με να ξεκινήσω πρώτα. Ε, αυτό ε, είναι. Με τον κύριο Σταθακόπουλο. Γιατί τα έλεγε για τον Ερντογάν. <laughs> γι' αυτό, ε. Γιατί τα έλεγε. Μην κοιτάτε που πάμε να συζητήσουμε τώρα με τον Ερντογάν. Ε, ε, εσεί τα λέγατε. Ε, όσοι ξέρουν τα πράγματα, αυτά λένε. Τι, τώρα... Και εσεί τα λέγατε. Ε. Αλλά έλεγε για τι ημερομηνίε, ναι. τι συγκεκριμένε. Πού το πάει τώρα και με, με, ποια, με ποιο κλίμα θα πάμε να συζητήσουμε σε λίγε ημέρε. Ο, ο, ο αρμόδιο υπουργό με τον κύριο Φιντάν δηλαδή. Έλαντε. Λοιπόν, κοιτάξτε, θυμόσαστε από καιρό πριν μήνε, ε, λέγαμε μεταξύ Σκύλα και Χάριδη, δηλαδή μεταξύ Κλιτσάρολου και Ερντογάν, ποιον η Ελλάδα θα προτιμούσε. Και είχαμε κατάληξει περισσότερο ότι προτιμούσαμε αυτόν που γνωρίζουμε, τον πρόεδρο Ερντογάν. Γιατί γιατί ακριβώ ξέρουμε πού το πάει, και είναι αναμενόμενο. Ε, είχαμε πει και από αυτή την εκπομπή πάρα πολλέ φορέ ότι σηκώνει του τόνου ε, σε συμβολικέ ημερομηνίε και επαιτίου. Μετά το Βίλνιου είχα πει συγκεκριμένα ότι αναμένω κάτι να γίνει. Στην Κύπρο, επαφορμή τη επαιτία του Ατίλα, έγινε αυτό που είδαμε στην πύλα. Ε, Αναμέναμε κάθε χρόνο, γίνεται έτσι κι αλλιώ, κάτι να πει αναφορικά με τη Σμύρνη. Έγινε και φέτο. Βεβαίω, σύμφωνα με το ιστορικό αφήγημα τη Τουρκία, αυτό δεν τα παιδιά στα σχολεία του. Την ε, Σμύρνη την έκαψαν οι Έλληνε, αποχωρώντα, ακριβώ για να μην βρουν, βρουν προμήθειε και δομέ οι Τούρκοι μπαίνοντα στην πόλη. Αυτό είναι το αφήγημά του, δεν λέει κάτι καινούργιο. Και από εκεί και πέρα, αναμένω πάλι να σηκωθεί η κορώνα 29 Οκτωβρίου του 23 που θα είναι τα 100 χρόνια τουρκική δημοκρατία. Τουρκία για τη Δημοκρατία. άρα λοιπόν αυτά είναι αναμενόμενα. Το θέμα είναι η όποια συνομιλία θέλει η Ελλάδα να κάνει με την Τουρκία είναι στα πλαίσια τη καλοπιστία που αντιλαμβάνεται ένα σύγχρονο άνθρωπο, μια σύγχρονη πολιτεία, είναι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι στα πλαίσια τη καλοπιστία του διεθνού δικαίου, είναι στα πλαίσια τη καλή γειτονία και των συναλλακτικών ηθών, να το πω έτσι, και με το αστικό δίκαιο μέσα. Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι συναλλασσόμαστε μεταξύ μα. Ή είναι στα πλαίσια τα δικά μου δικά μου και τα δικά σα δικά μου, δηλαδή ο μεγαλοδιτισμό, ο νεοθωμανισμό Τουρκία, που μέσα εκεί εμπερικλεί και βάζω μια νου, τελεία, τελεία, αν θέλετε, και την ιστεροφημία του Πρόεδρου Ερντογάν, το οποίο τον ενδιαφέρει ιδιαίτερω επί προσωπικού, πέραν που το πάει. Πέραν τούτου όμω, μα έχει δώσει το στίγμα τη Τουρκία που πάει. Η Τουρκία, κατά δήλωση του Πρόεδρου τη, τον Ιούνιο του 2022, με το πέρασμα σα κίσω εφέ, είχε δηλώσει ότι η Τουρκία στρέφει αργά αλλά σταθερά προ την Ευρασία και αυτό. Το γνωρίζει ο δυτικό κόσμο και δει Αμερική. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν γνώση οι φύλακε και εκεί πέρα παίζει και το ρόλο τη η Ελλάδα. Άρα, λέτε ότι στην ουσία καταναλώνει χρόνο ο Ερντογάν. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Είναι σωστή τη θέση. παρατήρηση. Ε? Ε, ναι, ναι, σωστή παρατήρηση. Και πώ θα καθέσουν στραπέζα τραπέζα του διαλόγου, κύριε Γκολφόπουλα. Εδώ παίζεται αυτό που λέει και ο Σταθμό, απόλυτο δίκιο. Ε, γνωρίζουμε τον Ερντογάν και ξέρουμε πώ θα το παίξει. Και βεβαίω περιμένει και άλλωστε νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργό και ο κύριος Γεραπετρίτη ε, έχουν δώσει το στίγμα. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ε, ο μεν κύριος Χακάν είναι το καλό παιδί Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει, θα συζητήσει, θα ακούσει τι λέμε, θα μας πει τα δικά του, θα του πούμε τα δικά μας. Αλλά από πάνω του έχει έναν αυστηρό πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος είναι σκληρός, ο οποίος έχει τις αρχές του, ο οποίος έχει, που στην ουσία αυτές οι αρχές και αυτού του είδους η πολιτική χαράσεται από δύο ανθρώπους, από τον κύριο Χακάν Φιντάμ και από τον κύριο Καλίν. Αυτοί είναι που παράγουν την πολιτική, την εξωτερική και εσωτερική πολιτική στην Τουρκία. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, είναι γνωστό τη πάση. Η στάση μα, λέει ο Ερντογάν, απέναντι σε επιθετικέ ενέργειε στο Αιγαίο είναι ναι. ήδη γνωστή σε όλου του συνομιλητέ μα. Υπερασπιζόμαστε. Παράλληλα αυτό... αυτό... και για την... για την Κύπρο, γιατί είδαμε και αυτό. Τώρα στην πάμε στην Κύπρο. Η πάμε στην Κύπρο. Εδώ υπάρχει. τι σημαίνει είναι γνωστή σε όλου του συνομιλητέ αυτό. Είναι το σκληρό άτομο. Δηλαδή ο κ. Κακάμφινταμ με αυτή την ηρεμία που δείχνει ότι έχει ενώ στην ουσία είναι. Ε, ε, ή ένα, δηλαδή θα σε κατασπαράξει αν του αφήσει περιθώριο. Ο κύριο το παίζει τώρα ότι είναι ο καλό. Ο κύριο Ερντογάν το παίζει ότι είναι ο σκληρό και βγάζει αυτέ τι δηλώσει για να λέει και στο ο κύριο Φιντάμ να έχει το, το δεύτερο σκαλοπάτι και να λέει: Κοιτάξτε, εγώ παιδε, θέλω έχω την καλή διάθεση, αλλά ο πρόεδρο δέστε τι λέει, α πούμε. Τώρα πάμε στην Κύπρο, γιατί ο κύριο Σταθακόπουλο θα έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ξέρετε, στην Κύπρο μας έχει, έχουμε, έχουμε ε, ε, Μα έχει κάνει μια εκτροπή από το πραγματικό γεγονό. Το πραγματικό γεγονό δεν είναι ο δρόμο που πάει να γίνει στην Κύπρο. Το πραγματικό γεγονό είναι αυτό που εγκαινιέσε το αεροδρόμιο τη Κύπρου. Έτσι. Γιατί είναι Το, το αεροδρόμιο τη Λευκοσία, συγγνώμη. Για, και το λέω Κύπρο γιατί εκεί θα καταλήξει. Ακόμα και αν δοθεί η λύση που θέλουν οι, Ελληνο, οι Ελληνοκύπροι, και δοθεί και γίνει η διζωνική συνομοσπονδία και όλα αυτά. Το αεροδρόμιο της Λευκοσίας θα ανοίξει σαν Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκοσίας, το οποίο όμως θα είναι υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση. Και όλος ο εναέριος χώρος της Κύπρου θα ελέγχεται από τους Τούρκους. Αυτό λοιπόν Με έχει βάλει... δικαιωμάτων, έτσι, έχει, βέβαια, βέβαια, που δεν μπορεί να έχει λέγω... ένα ψευδοκράτος. Έχω... Ναι, λέει αφού τα βρήκαμε ωραία και να λύσουμε το θέμα, αυτό ελέγχεται. Άρα, άρα με ένα έμεσο τρόπο βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στο πώς θα ελέγχει εάν λυθεί η κατάσταση που πιστεύω θα λυθεί η κατάσταση γιατί δεν θα αντέξει η Τουρκία πολύ καιρό ακόμα αυτό το παιχνίδι που κάνει ε, ό,τι και να λένε εδώ οι διάφοροι που την παρουσιάζουν ότι είναι δυνατή όλες, Φάλιστα. όλες οι πληροφορίες άλλωστε και η συνάντηση που θα έχει τώρα το Σεπτέμβριο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ο κύριος υπουργό Υπουργός Οικονομίας δείχνει ότι κάτι ετοιμάζεται. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτό της Κύπρου είναι πολύ σοβαρό. Τα δικά μας εδώ, βλέποντας και κάνοντας θα πάμε γιατί ε, αυ αυτό το παιχνίδι θα ακολουθήσουμε. Να πάρουμε ένα στιγμό σχόλιο και από τον κύριο Σταθακόπουλο. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, γιατί έχουμε συνάντηση για τη Φιντάν και όσο μιλάμε και το προφίλ του Χακάν Φιντάν, πρέπει να υπενθυμίσουμε που ήταν το εργαλείο τη χειραγώγηση και ελέγχου των λαϊκών αντιδράσεων, αυτέ που αναφερθήκαμε και νωρίτερα με τη Μαργαρίτα Κούζα, όλα αυτά το show που γίνεται για τα 100 χρόνια, κάποτε το διαχειριζόταν και ακόμα το διαχειρίζεται επικοινωνικά από πίσω, ελέγχοντα ενδεχομένω και τα μηνύματα και στα, στα κατεχόμενα του Ψευδοκράτου, ο Χακάν Φιντάν. Αν μου επιτρέπετε να πω πρόσωπο με τη δαιμονισμένη αν ψυχή, αυτό είναι, είναι, είναι ο άνθρωπο ο, ο οποίο έφτιαξε τι μυστικέ υπηρεσίε και όλο αυτό το κύκλωμα και αυτό το καθεστώ, θα το πούμε έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται, γύρω αυτό. από τον Άλαια. Ερντογάν. Γι' αυτό έτσι. κερδιθήκαν οι εκλογέ, γι' αυτό κερδιθήκαν όλα. Είναι. Με συγχωρείτε κύριε Σταθακόπου. Όχι, έτσι είναι όπω το λέτε και βεβαίω λέγαμε τότε ότι ο Ερντογάν δεν πρόκειται να χάσει τι εκλογέ. Αλλά λέγανε δημοσκοπήσει ότι θέλανε. Διότι τα καθεστώτα δεν κάνουν εκλογέ για να τι χάσουν. Ακριβώς. Τα καθεστώτα κάνουν εκλογέ για να παρατείνουν τη θητεία του και αυτό συνέβη. Και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πούμε ότι με Χακάν Φιντάν και με Καλίν, που είναι και η πένα, αν θέλετε, ο του Ερντογάν, ε, στείνεται η αγιοποίηση Ερντογάν εντό εισαγωγικών. Δηλαδή ουσιαστικά θα είναι ο νέος κεμάλ στην ιστορία της Τουρκίας και μάλιστα σε αυτή την καμπή για το Ιουσγίλ για την επόμενη εκατονταετία. Θα είναι το σημείο αναφορά και έμπνευση για την τουρκική ιστορία. Τώρα, αν θα είναι πραγματικά ένα δεύτερο κεμάλ, θα είναι ο ηρόστρατο που θα μείνει στην ιστορία ω ο Τελικό τη Τουρκία για το μέλλον τη θα το δείξει η ιστορία. Δεν ξέρω αν θα είναι στη δικιά μα γενιά ή σε κάποια άλλη. αλλά... Πάντω το γεγονό ότι δεν του δεχτήκανε και οι BRICS προχθέ. Δηλαδή είναι ο, αυτό ο, 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 ο σύνδεσμο Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και, Σαουθ... και Νότιο Αφρική που δεν του δεχτήκανε, ναι, ναι. ενώ κοιτάξτε τι δεχτήκανε, δεχτήκανε και προσκαλέσανε όλε τι χώρε που είναι περί, της, περί την ενέργεια. Δηλαδή Ιράν. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδαραβία, Αίγυπτο, Αιθιοπία που ελέγχουν yeah, τη yeah, Μαύρη yeah. Θάλασσα και την Αργεντινή που πάμε στη Νότιο Αμερική. Την Τουρκία παρότι έχει κάνει αίτηση την αφήσαν απ' έξω. Το Shanghai okay. okay. Cooperation Organization την έχει αφήσει απ' έξω, δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ασία. Yeah, Αυτά όπω και η Αμερική. Ακούστε, εδώ πολλοί αρχίζουν και λένε. Ερυθρά πρίσκο... θάλασσα, πέρασμα για την. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώ, ακριβώ. Ακόμα και η Αμερική, στην τελευταία αναθεώρηση που έχει κάνει τη στρατηγική της, την Τουρκία δεν την έχει περιλάβει μέσα στις χώρες που είναι υπό την επιρροή της. Και αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, από το 2003 που έγινε ο δεύτερος πόλεμος στο Ιράκ, οι, 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 οι Τούρκοι, μη αφήνοντάς μας να χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις που εμείς τους φτιάξαμε στην Τουρκία, μας κόστησε τρομερά χρήματα και πολλέ ζωέ Αμερικανών. Εδώ είμαστε για oh. oh. να τα ξαναδούμε oh. όλα αυτά, αυτό κύριε Κολφόπουλε. ευχαριστούμε για την υπομονή Ακού, σα. Ακούμε πάντα τον κύριο Νάβρα. Πρέπει πολύ, να μιλήσετε λιγότερο. λιγότερο και εμεί λιγότερα ερωτήματα για να ακουστείτε περισσότερο. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σα. Αλλά επί τη ουσία. Ελπίζουμε να είστε και γουρλίδε. Ελπίζουμε και εμεί. ουσιαστικά εδώ σε πέντε λεπτά που μα δώσατε και ευχαριστούμε που μα αφήσατε και πέντε λεπτά γιατί μπορεί να ήταν και τρία, α πούμε. Ε, όχι δά πέντε λεπτά.